Θα πάμε τώρα στο Γιάννη το Ρίγο, ο οποίος βρίσκεται στο πανόραμα της Βούλας, εκεί όπου λίγο νωρίτερα πέρασε με καταστροφική μανία η πυρκαγιά και προκάλεσε τις ζημιές που είπαμε. Βλέπουμε πίσω σου και κατοίκους οι οποίοι έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται. Γιάννη, ποια είναι η κατάσταση τώρα, ποιος είναι ο απολογισμός? Ακριβώς. Γιάννη, να σου πω, εμείς αρχικά που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην οδό Απόλλωνος, στη συμβολή της με την Αγαμέμνονος. Εδώ είναι και το μπλόκο της τροχέας που επί της ουσίας απαγορεύει σε οποιονδήποτε οδηγό να περάσει προς την Βούλα, έτσι ώστε να είναι ασφαλής, επειδή αυτήν την ώρα μένεται μέχρι αυτήν την ώρα η πυρκαγιά. Να σου πω λοιπόν ότι εδώ στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κάτοικοι της περιοχής, τόσο μέσα στα αυτοκίνητά τους, όπως μπορείτε να δείτε κιόλας με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου του Ντάμπου, είναι αρκετά άτομα και οδηγοί παρκαρισμένοι στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως επίσης υπάρχουν εδώ πέρα και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι κάθονται κάτω από τα δέντρα. Υπάρχουν αρκετά μπουκάλια με νερό εδώ πέρα, τους τα δίνουν έτσι ώστε οι άνθρωποι να περιμένουν να είναι ασφαλείς στο σημείο μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, πρωτόγνωρη, μου έλεγα νωρίτερα χαρακτηριστικά αρκετοί κάτοικοι εδώ της περιοχής. Να ρωτήσουμε εδώ την κυρία, τι κάνετε? Εσείς είστε, είμαστε ζωντανά στο αναλυτήριο του Open. Έχετε φύγει από το σπίτι? Έχω φύγει από το σπίτι, στη μέση περίπου, όχι ψηλά. Στη στροφή είχε καεί στο ρέμα, κάγει ένα σπίτι, σε εμάς δεν προχώρησε. Απλά δεν επιτρέπεται να ανέβουμε στα σπίτια εγώ. Έγινε η εκένωση, σας είπα να απομακρυνθείτε. Μας έστειλαν μήνυμα στο 112 να εγκαταλείψουμε τα σπίτια εδώ και ώρα. Πήρατε το αυτοκίνητο, την οικογένεια? Ναι, ναι, και το σκυλάκι, και κατεβήκαμε στη Γλυφάδα και τώρα δεν μπορούμε να ανέβουμε ακόμα. Είναι και άλλοι κάτοικοι, φαντάζομαι, εδώ πέρα είναι αρκετοί οι οποίοι περιμένουν όπως και εσείς. Ναι, ναι, βεβαίως, είναι πολλοίς κόσμος κάτω που περιμένει και έχουν κλείσει όλους τους δρόμους, δεν μπορούν να ανέβουν. Κινδύνεψαν και πάνω αρκετά σπίτια, έχουν καεί και κάποια. Δεν ξέρω τι γίνεται από πίσω, γιατί λένε ότι η φωτιά έχει πάει προς το νεκροταφείο και κατεβαίνει προς τον Άγιο Νεκτάριο. Τώρα δεν ξέρω κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, με περιμένουν. Είστε καλά, ευχαριστούμε. Αρκετοί είναι οι κάτοικοι οι οποίοι μένουν στο σημείο, Γιάννη, εδώ, ναι, έτσι ώστε να μπορέσουν όταν τους δώσουν την εντολή. Δεν θα αργήσει η ώρα αυτή, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντέλος. Εξετάζουν τώρα με τις αρμόδιες αρχές, με την πυροσβεστική, πότε θα είναι ασφαλές και μάλλον δεν θα αργήσει η ώρα αυτή, μας είπε, ώστε να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους, γιατί τώρα έχει πάει η πυρκαγιά. Το είπε και η κυρία με την οποία συνομίλησε, στην πλευρά του νεκροταφείου, σε άλλο σημείο δηλαδή. Εκεί εντοπίζεται ακριβώς το πρόβλημα. Ναι. Αλλά μπορείτε να διακρίνετε πόσο κοντά είναι, Γιάννη. Φαίνονται οι καπνοί πίσω από το δάσος εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Γι' αυτό κιόλας μέχρι αυτήν την ώρα έχουν καθυστερήσει, γιατί όπως καλά γνωρίζουμε από νωρίς το απόγευμα υπάρχουν άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή. Συνεχώς στροβιλίζει ο άνεμος και για να είναι απόλυτα ασφαλής το ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναπομακρύνουν τους κατοίκους από την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο μέχρι αυτήν την ώρα βρίσκονται εδώ μακριά από τα σπίτια τους για να είναι ασφαλείς. Είναι, όπως μπορείτε να διακρίνετε κιόλας εδώ με την βοήθεια του Κωνσταντίνου του Ντάμπου, η απόσταση είναι περίπου 2-3 χιλιόμετρα. Φαίνονται οι καπνοί που είναι από το νεκροταφείο εδώ στο πανόραμα της Βούλας. Είναι πραγματικά δύσκολη η απόψινη νύχτα για τους κατοίκους, για τους ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ύστερα από την εντολή εκένωσης, είτε για εκείνους οι οποίοι παραμένουν στα σπίτια τους, αλλά έχουν την αγωνία ακριβώς επειδή οι άνεμοι αλλάζουν συνεχώς διευθύνσεις. Έχουν λοιπόν την αγωνία για το αν θα τους πλησιάσει η φωτιά. Ο Γιάννης προσπαθεί να πάει και σε κατοίκους να μιλήσει μαζί τους, να δούμε αν θα καταφέρει. Είναι από τους αρκετοί οδηγοί, είναι εδώ σταθμευμένοι στην ευρύτερη περιοχή, Γιάννη. Καλησπέρα σας. Είμαστε ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για πείτε μας λίγο, εσείς σας απομάκρυναν από το σπίτι? Ναι, μας ήρθε μήνυμα και φύγαμε. Απομακρυνθήκαμε από την περιοχή και πήγαμε πιο χαμηλά. Ο δρόμος μας ευτυχώς δεν έχει πάθει καμία ζημιά. Στην Έκτορο στην πολύ αρχή ήταν. Να σας κάνω μια ερώτηση. Αρκετοί κάτοικοι της περιοχής μου είπαν ότι άργησε να έρθει το μήνυμα. Ισχύει, το επιβεβαιώνετε? Ναι, άργησε. Εντάξει, γύρω στις, το μήνυμα έρθει στις 3 η ώρα. Εμείς από τη μυρωδιά και τον καπνό φύγαμε και την ώρα
θέλω να φύγουμε, ήρθε και το μήνυμα. Ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο. Υπήρχε καπνός, ναι. Και αυτό και φύγαμε. Έχετε μάθει κάτι για τις φωτιές, για αν έχουν καταστρέψει κάποια σπίτια? Ένα σπίτι. Ένα σπίτι νομίζω κάτι ακούσαμε. Ένα σπίτι μόνο μέχρι τώρα. Ναι. Και τώρα πάει προς το νεκροταφείο. Αυτό. Ξέρω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και δεν είναι η μοναδική. Είναι πολλοί εδώ πέρα οι σταθμευμένοι οδηγοί, οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο, καθώς δεν μπορούν να πάνε, Γιάννη, στα σπίτια τους. Έχουν περάσει και οι ίδιοι την αγωνία τους εδώ και αρκετές ώρες. Να βλέπουμε εδώ και άλλο ένα ζευγάρι το οποίο είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Μα έχουμε φύγει από τα σπίτια μας και περιμένουμε να ανοίξουν να πάμε πάνω. Ναι, εσείς κανονικά. Ήσασταν σχετικά κοντά στο μέτωπο? Ναι, ναι, πολύ κοντά σε μια φάση. Είχαμε φτάσει περίπου 100 μέτρα. Ο καπνός ήταν πολύ δυσχερής και φύγαμε. Έπρεπε να φύγουμε. Τελικά πήγαμε στο σπίτι μέσα και ξαναγυρίσαμε κάτω στην πόλη για τα σκυλιά και πάλι απάνω τώρα για να κοιμηθούμε για το βράδυ. Έχετε πάρει μαζί σας πράγματα? Όχι, 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 όχι. Πιστεύω ότι θα μας αφήσουν να μπούμε μέσα. Έχει καθαρίσει ο αέρας. Πιστεύω να μας αφήσουν για το βράδυ. Να είστε εδώ ασφαλείς μέχρι να σας πούν να φύγετε. Ευχαριστούμε πολύ. Αρκετοί είναι εδώ οι οποίοι μένουν, Γιάννη, μάλιστα, και προσπαθούν εδώ όλοι οι κάτοικοι να κάνουν όλες τις οδηγίες που τους δίνουν. Το σημαντικό είναι ότι με ψυχραιμία ακολούθησαν τις οδηγίες, Γιάννη, και γι' αυτό έγινε και η εκένωση της περιοχής με έναν τρόπο που δεν δημιούργησε προβλήματα. Βλέπουμε, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Έναν κύριο, ναι, δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστικό. Ο κύριος αν θα... Επειδή θα πήρε, λες, τα πράγματά του μαζί. Ο ίδιος κρατάει ένα σακίδιο. Βέβαια, γιατί δεν ήξεραν πολύ αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν να κοιμηθούν το βράδυ στα σπίτια τους.